Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, για μια ακόμη φορά μας περιγράψατε τις απόψεις της Επιτροπής σαν μέρος του διαρθρωτικού διαλόγου. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δυστυχώς έχει αποτύχει πολύ απλά γιατί έχει επικρατήσει η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, του Βορρά και του Νότου. Η πρόοδος της κοινωνίας και ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων μόνο ως αστείο μπορεί να εκλειφθεί όσον αφορά την Ελλάδα. Πού είναι οι ίσες ευκαιρίες για όλους, πού είναι η αντίδραση των Ευρωπαίων στα επαχθή μέτρα που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Όλοι μιλάνε για αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη όμως επιλεκτικά. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο. Εντέχνως ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος απέφυγε να συναντήσει την αποστολή της Επιτροπής μας με τη δικαιολογία ότι για τεχνικούς λόγους αναβάλει τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι πως δεν έχει τι να μας πει. Η κυβέρνησή του ψήφισε απελευθέρωση απολύσεων, περικοπές επιδομάτων, αύξηση του ΦΠΑ και της φορολογίας που, όπως γνωρίζουμε όλοι, μόνο ύφεση θα φέρουν και όχι την ανάπτυξη που περιμένουν. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν ούτε φάρμακα ούτε προσωπικό. Οι συνθήκες εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία είναι τριτοκοσμικές. Το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση, η οποία τηρεί τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ακέραιο, είναι οι δανειστές να πάρουν τα χρήματά τους. Όμως αυτά τα δανεικά δεν τα πήρε ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο μισθωτός, ούτε ο συνταξιούχος. Δυστυχώς, σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες όμως έρχεται τώρα ο λογαριασμός. Θα μιλήσω για τους μετανάστες που έφυγαν από τη φωτιά του πολέμου και θέλετε να τους ενσωματώσετε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μα η ανεργία στις χώρες του Νότου καλπάζει. Παρακαλούν οι νέοι στην Ελλάδα για μια θέση έστω και χωρίς ασφάλιση, απλά για να μπορούν να επιβιώσουν. Εκεί δεν υπάρχει προστασία και τα πρόσφατα μέτρα θα φέρουν φτώχεια, περισσότερη ανεργία και αδήλωτη εργασία. Όσο για τους συναδέλφους που ανησύχησαν για την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, να τους πληροφορήσω ότι τις βόμβες στις Βρυξέλλες και στη Γαλλία δεν τις έβαλαν οι εθνικιστές, τις έβαλαν αυτοί που θέλετε να φέρετε τώρα στην Ευρώπη και να τους ενσωματώσετε. Ευχαριστώ.